Εδώ είμαστε, γεια σα, γεια σα! Είναι άλλο ένα επεισόδιο των Lost Tapes με την υποστήριξη τη Τύχημαν. Εδώ στον υπέροχο, στον φαντασμαγορικό, στον εξωτικό, στο μαγευτικό χώρο τη Trace and Chase, όπου α, θα παίξουμε, θα γυρίσουμε το remake. Θυμάστε μια παλιά ταινία που έλεγε ο Δήμο από τα Τρίκαλα. Λοιπόν, εμεί θα μείνουμε σε θεσσαλικό περιβάλλον και σήμερα θα γυρίσουμε την ταινία Ο Δήμο από τη Λάρισα. Δεν σε έχω για Χατζη Χρήστο, βέβαια. Σ' άρεσε ο Χατζη πάρα πολύ πάρα, πάρα πολύ, πάρα, πολύ. πολύ. Ελληνικό χειρονογράφο, πάρα πολύ. Ωραία. Δημοτικό, ευχαριστώ πάρα πολύ. Που να σε λέω. καλά, Βασιλεί. Λοιπόν, σε πειλατεύω καιρό να έρθει. Ναι. Και ήρθε. Ήρθα. Επιτέλου ήρθε. Και είδα κάτι φανταστικό εδώ πέρα, εντάξει. Ωραία, περνάτε. Έτσι. Ωραία, περνάμε, αυτό είναι σίγουρο. Λοιπόν, ο... που δεν μου αρέσουν αυτέ οι, περί... Οι περίεργοι συνδυασμοί. Ο... Το βαθιστικό είναι δημοσθένη. Σωστά. Λοιπόν, ο Δημοσθένη είναι ο μεγαλύτερο ρήτορα στην παγκόσμια ιστορία. Σήμερα θα δοκιμάσω τι δικέ σου ρητορικέ ικανότητε. Για δω. Για να σε δω, Ρε Μαγκάκο, πώ θα τα πάμε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θέλω να μου πει πώ βιώνει τι δύο καινούργιε ιδιότητε σου. Δηλαδή, πόσο εύκολα είναι η μεταλλαγή, η μεταστροφή από έναν άνθρωπο που ίδρωνε τη φανέλα του ε, και ήταν πρωταγωνιστή εντό παιδιά τώρα να φοράει το σακάκι του, το άσπρο του, το πουκάμισο και να κάθεται στα πέριξ του πάγκου ναι. και να βιώνει από μια άλλη ιδιότητα τη δράση την αγωνιστική. Την ε... ιδιότητα του επικεφαλής των εθνικών ομάδων μπάσκετ. Κοίταξε, έχει πολύ ενδιαφέρον. Ε, μένα μου αρέσει αυτό το πράγμα. Ε, Παράλληλα έχει και ευθύνε. Έχει να διαχειριστεί, να διαχειριστεί πολλά περισσότερα πράγματα πόσα, όσα παίκτη. Σαν παίκτη ε, έμπαινε μέσα, προετοίμασε τον εαυτό σου να, να αγωνιστεί, συγκεκριμένα πράγματα. και Ιταλίων εκεί. Σαν ε, υπεύθυνο, σαν γύρω-γύρω ε, από την Εθνική Ομάδα και γενικά από την Ομοσπονδία και από τι μικρέ Εθνικέ Ομάδε, είναι πολλά περισσότερα τα πράγματα, στα οποία οφείλει και να βάλει το χέρι σου και να είσαι από πάνω. Αλλά όπω είπα και πριν, έχει ενδιαφέρον και είναι κάτι πολύ δημιουργικό. Να σε ρωτήσω κάτι, τα παιδιά τη Εθνική Ομάδα, είτε πρόκειται για τα παιδιά των παραθύρων που προφανώ δεν είναι παιδιά των φαναριών, είτε πρόκειται για του πρωτοκλασσάτου παίκτε, τις πρώτες μούρε, μηδέ του Γιάννη εξερουμένου, όταν έχουν κοντά του στην Αποστολή, στην Παρέα, στο Φαγητό, στο Πούλμαν, έναν δικούδι και έναν Ζήση, ε, αισθάνεσαι ότι αλλάζει λίγο η ψυχολογία του. Ότι μπορεί, μπορεί και να κρέμονται από τα στόματά σα. Όχι, δεν νομίζω ότι κρέμονται από τα στόματά μα. Όχι, είναι προσωπικότητε όλοι. Ε, και δεν χρειάζεται κάποιον ε, σαν ε, παιδαγωγό, να το πούμε έτσι. Ε, θεωρώ όμω ότι σίγουρα με βοηθάει, σίγουρα μετράει αυτό αυτή η παρουσία μα. Ε, είναι πάρα πολλά τα παιδιά πλέον που είναι εν δυνάμει διεθνεί. Όπω έχουν γίνει τα πράγματα με τα παράθυρα, τα προκληματικά. Ε, οι, οι διεθνεί δεν είναι 10-12 παιδιά, είναι γύρω στα 30. Επομένω, αναποστολή, αναδιοργάνωση, αναγώνα, πρέπει να εστιάσουμε ποιοι θα βρεθούν εκεί. Ε, και ο ρόλο του δικό μα είναι να είμαστε εκεί, να προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να, υπάρχει, να υπάρχουν οι κατάλληλε συνθήκε να αποδώσουν ε, όσο όσο δυνατόν καλύτερα. Ναι, αλλά που και πού αισθάνεσαι την ανάγκη, ή αισθάνεται κάποιο παίκτη την ανάγκη να έρθει πιο κοντά σου ή να πα πιο κοντά. Ναι, ναι, δηλαδή, αυτό. συνέβη αυτό μου το μαρτύρισε ο ίδιο, το γραμμάτι. Ναι, ισχύει αυτό. Ισχύει δηλαδή, αυτό. παίζετε στην ίδια θέση, παίζετε περίπου το ίδιο στυλ. Κάποια στιγμή κάνατε και κάναμε. συνεδρία μα. Ναι, μάλιστα. σίγουρα θα μιλήσουμε, θα πούμε πράγματα. Είμαστε άνθρωποι του χώρου. Εντάξει, έχω παίξει μπάσκετ, ξέρω να μιλήσω στα έπαιξε, παιδιά. Έπαιξε. Κάτι, ναι, κάτι κάναμε. <laughs> Εντάξει. Έχω πέρασει την εθνική ομάδα, εγώ και ο Νίκο πολλά χρόνια που μετράει mm. πάρα πολύ για να, να ξέρει την ιδιαιτερότητα αυτή και τη φανέλα και το. Τη καλοκαιρινή προετοιμασία για μια διοργάνωση μετράνε αυτά. Και όταν έρχεσαι κοντά και σε ένα παιδί, νομίζω ότι σε ακούμε ενδιαφέρον. Ε, αυτή εδώ είναι μια μπάλα μπάσκετ, η οποία έχει το λογότυπο τη Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίριση. Είναι μπάλα τη εθνική ομάδα. Δεν είναι γυάλινη σφαίρα για να τη χαϊδέψουμε και να δούμε τι επιφυλάσσει το μέλλον. Αλλά, βρέα αδερφέ, επειδή εσύ τώρα γαλουχύθηκε στι μεγάλε στιγμέ τη εθνική ομάδα, ε, εάν κάποιο σε ρωτούσε, ρε ντυκούδη, Πόσο θα χρειαστεί να περιμένουμε ακόμα για να επιστρέψουμε στο βάθρο, Τι θα το απαντούσε. Ναι. Δεν είσαι μάγο, προφανώ δεν ξέρει, γι' αυτό είπατε την δεν Καλά, γυσέρεις. ναι. Μάγο δεν είμαι. Εγώ αυτό που ξέρω είναι από τη δική μου εμπειρία τώρα ένα χρόνο και κάτι που είμαι στην Ομοσπονδία ε, και στι Εθνικέ Ομάδε. Είναι ότι βασίλουν πρέπει να γίνουμε καλύτεροι. <χ <χ> σε πάρα πολλά επίπεδα. Έχουμε μια ιδέα πάρα πολύ μεγάλη για τον εαυτό μα. Ε, δεν πρέπει να είναι έτσι. Ακόμα την έχουμε? Ναι, μπήκαμε δηλαδή, σοβαρά. Αυτό που λες είναι πάρα πολύ σοβαρό. Διεργάμιση. Εγώ το συμμερίζομαι. Αλλά κάποιο που το ακούει, δηλαδή ακόμα και τώρα μετά από τόσα στραπάτσα από το 2010 και πέρα, εξακολουθούμε να έχουμε αυτόν τον μεγάλο ιδεατισμό. Ναι, εγώ το είδα το καλοκαίρι αυτό. Το είδες. Ε, ναι. Μπήκαμε με προσδοκίε, ε, μάλλον δημιουργήσαμε προσδοκίε εμεί εδώ, ε, ότι είμαστε μια ομάδα που πάει εύκολα για το μετάλλιο. Είμαστε μια ομάδα που έχει ένα ρόστερ που όντω είναι πάρα πολύ καλό, αλλά οι υπόλοιπε ομάδε δεν έχουν τίποτα. Δεν είναι έτσι όμω. Mm. Ε, Δυστυχώ είδαμε τη σκληρή πραγματικότητα. Δυστυχώ είδαμε ότι. Ε, ή ευτυχώ ότι όλη η Ευρώπη παίζει μπάσκετ επίπεδου πλέον και ότι δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι. Φτάσαμε στο νοκάουτ και είδαμε ότι ε, κάθε μάτ, κάθε κατοχή, κάθε δεκάλεπτο είναι δύσκολο πλέον. Και οφείλουμε να γίνουμε καλύτεροι. Mm -hmm. Λοιπόν, η δεύτερη ιδιότητα σου μάτρεψε ποια είναι αυτή την οποία θα ήθελα να επικαλέσω. Η δεύτερη τρέχουσα ιδιότητα. Έστω yeah, προσωρινή. Τι θα πει τώρα. Τι. Το βιβλίο. Ναι! <laughs> <laughs> okay. Λοιπόν, προέκυψε, κάτι να σκύψω λίγο, ναι. ο Ντικούδης συγγραφέα, έστω και μια φορά που ελπίζω να ακολουθήσουν και άλλα εγχειρήματα με αυτό το εγχειρίδιο, γιατί είναι εγχειρίδιο. Ναι, προέκυψε από, πολλέ κουβέντε, από πολλές κουβέντες, απορίες πολλών παιδιών του μπάσκετ, γονέων σε πολλές περιπτώσεις, πώς θα κάνουμε αυτό, τι πιστεύεις για εκείνο, τι πιστεύεις για το άλλο. Ε, και το κυριότερο είναι ότι βιωματικά είχα φτάσει σε μια ηλικία που είχα περάσει από όλα τα στάδια. Έπαιξα μπάσκετ, ήμουν επιχειρηματία, ήθελα να παίξω μπάσκετ, Έπαιξα μπάσκετ, έκανα μια καριέρα. Μετά πέρασαν κάποια χρόνια, έπαιρνε διαχειριστό το μετά τη καριέρα. Και όπω είπα και πριν, επειδή υπήρχαν πολλέ φορέ παροτρύνσει να πω την άποψή μου και το τι πιστεύω για διάφορα θέματα, έπαι, αποφάσισα να τα αποτυπώ όλα σε ένα βιβλίο, να, να μείνει κάτι στα νέα παιδιά, και όχι μόνο. Και να είναι κάτι το οποίο εγώ σαν Δήμος, ε, το αφήνω πίσω ε, στο κομμάτι του μπάσκετ, στο κομμάτι καριέρα, στο κομμάτι μετά καριέρα και τα συναφή. Ποιο είναι το βασικότερο μήνυμα που θέλεις να περάσεις στα παιδιά, Καταρχά. Μέσα από το all around. κανείς δεν μπορεί να σταματήσει το να κάνεις την καριέρα που ονειρεύεσαι. Όλα είναι στο χέρι σου. Αυτό πιστεύω εγώ. Ναι. Ε, από εκεί και πέρα υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν θα στα πουν εύκολα. Ούτε ο μάνατζερ, ούτε, ο... ούτε ο γονέας, γιατί δεν ξέρει σε πολλέ περιπτώσει. Ε, και κάποια πράγματα, ναι, είναι και βιωματικά που θα αποκτήσει μόνο σου, αλλά καλό είναι να, να ακούσει κάποιον μεγαλύτερο. Ε, θα κλείσουμε το κεφάλαιο του βιβλίου και σου υπόσχομαι θα το ξανανοίξουμε όταν θα βγάλει το επόμενο βιβλίο. Ε, γιατί όταν ο άνθρωπο. Φα... Πολύ. Ναι, ναι. <laughs> όταν ο άνθρωπο φάει την πετριά, η πετριά μένει στο κεφάλι του. Ε, μου έκανε εντύπωση ένα κεφάλαιο. Ε, μου θύμισε μια από τι πιο τρομερές ατάκε που έχω ακούσει ποτέ στη δημοσιογραφική καριέρα μου από το στόμα του Σάρας, την παραμονή του τελικού του 2009 του Final Four. Μίλησε για τον πόνο. Έχει ένα κεφάλαιο μέσα η επιλογή του πόνου που θέλει να βιώσει. Ναι. Τι σημαίνει αυτό, Για κάντο το 50. Σημαίνει έτσι. ότι ε, επιλέγει, αν θε να βιώσει τον ε, πόνο. Κάποια στιγμή στο μέλλον του δεν προσπάθησε αρκετά, γιατί είναι, πόνος αυτό, έτσι. είναι πόνος, ένα πόνο αυτό. Είναι ψυχολογικό πόνο, αλλά είναι μεγάλο πόνο, ή, ή, ή αν θα επιλέξει τον πόνο τη καθημερινότητα και τη δουλειά. Που είναι ένα πόνο ο οποίο όμω αφήνει στο τέλο μια γλύκα, αφήνει mm. πολλά ωφέλη, αφήνει μια ευχαρίστηση. Άρα διαλέγει. Τι θε από τα δύο να κάνει. Ε, θυμάμαι, είχαμε κάνει μια πάρα πολύ ωραία στο το 2000. Στο δούσου στην ΑΕΚ, πιτσυρικά ακόμα. Ε, και μου είχε πει ότι είχε παραγγείλει από το Amazon τη βιογραφία του Μπέρτ, το Larry Legend. Ε, και σε ρώτησα γιατί, φίλε, το, Μπέρντ, το γιατί λες ότι είχε όλη αυτή την πόρωση, το πάθος, ε, το γεγονός ότι πιθανότατα υστερούσε σε σωματικά προσόντα ή σε αθλητικότητα έναν των άλλων και του έκανε ό,τι ήθελε. Και ήταν ο, ο λόγος, για τον, αυτό, αλλά πήγε, ήταν ήταν ο λόγος για τον οποίο πήγες και στο κάμπ των Celtics κάποια στιγμή. Ε, στο κάμπ των Celtics πήγα γιατί με καλύσαν αυτή ναι, την ναι, ναι, σχέση. Έτσι. Εντάξει, το ότι πήγα εκεί βέβαια και συνδυάστηκε έτσι ήταν μαγικό την ομάδα που θάμασα μικρό και ξαφνικά βρέθηκα στο, εκεί στο training camp. Anyway. Ε, εντάξει, ο Μπέρντ ήταν αυτό που είπε και εσύ, ότι ήταν ένα αθλητή ε, για την εποχή του πάρα πολύ μπροστά. Δεν στηρίζονταν στα αθλητικά προσόντα, στην, ε, αλλά στη διάβγεια που είχε, στην ευφυα που είχε και έκανε πράγματα εντάξει, μοναδικά. Ε, ο David Ρόμπινσον, Robinson ο Ναύαρχο, εξού και τον Ναύαρχο δηλαδή, αποφύτησε από το Navy. Ε, ήθελε να κάνει καριέρα στα υποβρύχια. Αλλά λόγω ύψου δεν του επετράπη. Ο Δήμο Δικούδη ήθελε να κάνει καριέρα πιλότου. Μικρό, ναι. Μικρό, δεν θα φτιάχνω ένα αεροπλάνο για μένα. Τι, τόσο δύσκολο είναι. Δεν κάνω απίστευτα πράγματα. <laughs> Εντάξει, εγκαταλείφθηκε γρήγορα αυτό το όνειρο. <laughs> Μπρέξαμε τον αθλητισμό και ακολουθήσαμε το, τον το μπάσκετ στο τέλο. Ο, ο Δήμο θα μπορούσε να γίνει Ολυμπιονίκη στο Ταϊκοντό. Όχι. Έκανε στα εκποντό. Έκανα μας. λίγο, ένα-δύο χρόνια έκανα, ναι. Ε, είναι μοναχικό άθλημα. Δοκίμασα και άλλα αθλήματα. Τελικά, Στίγω. Ναι, δοκίμασα λίγο. Ποδόσφαιρο στον Απόλαιο Λάρισα. Στον Απόλαιο Λάρισα πήγα και εκεί. Ε, αλλά τα μοναχικά αθλήματα δεν μου άρεσαν, όχι. Με το μπάσκετ πώς έμπλεξες? Με το μπάσκετ ε, άρχισα να ασχολούμαι και λόγω ύψου και λόγω... Ε, ότι στην ηλικία μου πολλά παιδιά άρχισαν και ασχολούνται στο σχολείο. Και μέχρι που με ανακαλύψαν από μια τοπική ομάδα το Περσέα Λάρισας, ε, σε ένα πολύ έτσι, ωραίο περιβάλλον, ένα πρόγραμμα. Πολλά αξιόλογα παιδιά και την εποχή. Κάναμε μια πολύ δυνατή ομάδα. Και πήραμε πολύ γερές βάσεις τότε, θυμάμαι επειδή για όλα υπάρχει ένας ηθικός ή ένας φυσικός αυτούργος, τώρα αν οι σημειώσει μου είναι σωστές, ε, υπάρχει εμπλοκή ενό ανθρώπου Νίκου Οικονόμου. Νίκος Οικονόμου είναι ένας, καθηγη... ένας ε, ένας μου στο γυμναστής. Δημοτικό που με έβγαλε από την ομάδα ποδοσφαίρου και με έβαλε στον μπάσκετ ανακαστικά, γιατί έπρεπε να επιλέξουμε τότε. Ενώ μια χρονιά πριν μπορούσε να παίξει και στι δύο σχολικέ ομάδε, άλλαξε ένα κανονισμό. Τέλο πάντων, είχε, δεν θυμάμαι τι ακριβώ και με έβαλε στο μπάσκετ. Εγώ είχα πήγα να σκάσω. Αλλά τελικά μου και προ το καλό. Προτιμούσα το ποδόσφαιρο, δηλαδή. Ναι, προτιμούσα, ναι. Εντάξει, εκείνη την εποχή η Λάριστα δηλαδή, τον αστερισμό του Καραπιάλη. Δηλαδή. Ναι, ναι. Πρωταθλήτρια ομάδα και λοιπά. Ε, πήγαινα κι εγώ πολύ στο, με τον πατέρα μου τότε. Και όντω ήταν πολύ, πολύ ψηλά το ποδόσφαιρο. Πότε κατάλαβε ότι είσαι καλό. Διότι είσαι καλό στο Ό, μπάσκετ. πότε, πότε πιστεύω ότι το μπάσκετ σου ανοίγει το όταν δρόμο. Όταν πήγαμε σε ένα τουρνουά με τη, με τη Θεσσαλία και κατακτήσαμε το πανελληνικό πρωτάθλημα και βγήκα στην κάτι πεντάδα. Τότε λέω ότι δεν είμαι ένα ε, σαν όλου, να το πούμε έτσι τελείω ομά, αλλά είμαι ένα ο οποίο ξεχωρίζω και αν ασχοληθώ λίγο σοβαρά με αυτό και το δουλέψω, έχω κάποιο μέλλον. Ε, αυτό συμβαίνει με τη Λάρισα. Αυτό συμβαίνει με τη μικρή Θεσσαλία. Με τη Όχι, το... όταν είσαι παίκτη στη Ναι, όταν είμαι στην Ολύμπια. Στον Περσέα. Στον Περσέα. Α, στον Περσέα ακόμα. Mm -hmm. Και ακολουθεί ο τίτλο του MVP στην Α2 με την Ολύμπια. Δηλαδή για ένα άγουρο παιδί ακόμα, που είναι 20 χρονών. Το να τελειώνει μια σεζόν με 16,3 πόντου, με 10,8 rebound, να κάνει όρια ε, στο τέντεξ, να τελειώνει σχεδόν κάθε σε κάθε αγωνιστική με double-double, δεν το λε και. Εντάξει, ήταν ευλογία για μένα. Και απλό μπόρεσα, και εύκολο. Μπορούσα και έπαιξα σε αυτέ τι κατηγορίε. Γιατί ένα μειονέκτημα ε, της τη εποχή είναι πολλά παιδιά που είναι τα ταλαντούχα δεν παίζουν. Ε, εγώ έτυχε να πάω τότε στην Ολύμπια και όχι στο γυμναστικό που ήταν στην Α1. Και να πάρω χρόνο συμμετοχή στην Α2, που χρόνο το χρόνο ήμουν καλύτερο και αυτό το 25-30 λεπτά που έπαιζε ήταν πολύ βασικό. Ποιοι σε διέπλασαν, Θυμάμαι <Σ2> <ΣΠΟ> <πολύ σχολοί> εγώ εκεί την εποχή είναι ο Φραγκιά, είναι ο Ζάκο, είναι ο Παρασκευά ο Μουρατίδη. Ο Παρασκευά, ο, ο Παρασκευά ο Παρασκευάς, ο ο Παρασκευάς. <σχολοί> Μουρατίδη, ναι, με πήρε από την Περσέα άγνωστο και με βάλει πεντάδα. Εντάξει. Καρδία, ναι. Φίτε φίτε ναι, με βοήθησε όμω ο, <σχολοί> ο, ο Δήμο Ζαμπούλη στον Περσέα που ήταν πρόεδρο Πάτρε Φαμίλια. Ο Γιώργο Βαγιόπουλο προπονητή εκεί. Ε, στην Ολύμπια όλο το staff. Και ο εκεί πρόεδρο, γυμναστέ, προπονητέ. Ήταν πάρα πολύ ισοργανωμένα τα πράγματα τότε. Ε, δεν θα σου, δε σου ζητήσω να φτιάξει μία εικόνα, θα σου ζητήσω όμως να μας μεταφέρεις μία εικόνα από εκείνη την εποχή. Τι τύπος παίχτη ήταν ο Ντικούδης. Ε, δηλαδή ήταν, ήταν, ε... ήταν, ήταν, ήταν αυτός ο, ο τύπος παίχτη που εξελίχθηκε και είδαμε την καλύτερη εκδοχή του μετά. Έτσι άρχισε, Δηλαδή μπήκε σαν ταύρος ενιαλοπολείο μέσα. Αν κάτι κάποιο δεν μπορεί ποτέ yeah. να αμφισβητήσει για σένα... Είναι αυτή η τρομερή ενέργεια, η εκρηκτικότητα, ο δυναμισμό. Ε, Έμπαινε μέσα, δηλαδή. Και... Τα σπάγες. Ναι, ναι. Ε, νομίζω από μικρό έτσι ήμουνα. Και όταν μπήκα να παίξω στην ΑΦΑ 2 19 χρονών, μπήκα με όρεξη, μπήκα χωρί να φοβάμαι. Και όταν μετά έφτασα στην ΑΕΚ και μου πήρα διάστημα προσαρμογή, ε, το προσώμα το είχα αυτό. Έπρεπε να εξελίξω άλλα πράγματα, εννοείται τεχνικά, αλλά να φοβηθώ ή να μην βγάλω ενέργεια δεν υπήρχε περίπτωση. Εδώ δηλαδή, το παιχνίδι μου αυτό, ναι. Επειδή όλα τα παιδιά μεγαλώνουν μια εποχή και έχουν ένα είδαμα κάποιον που θέλουν να του μοιάσουν, κάποιον που προσπαθούν να ξεπατικώσουν τις σκηνή του. Είχε τότε έτσι ινδάλματα πρότυπα. Ινδάλματα. Ή... Ε, όπως βλέπω έχει τη φέρει και το παπούτσι εδώ. Μένα μου άρεσε ο Σακίλ. Τυρικάς. Τον είχα δει σε ένα κολεγιακό παιχνίδι. Αυτό δεν είναι και... παπούτσι, είναι βαλίτσα. Αυτό είναι, ναι. Αυτό έλεγα... είναι ναι, σας είχα... σε πατήσει, αυτός ο άνθρωπος, <laughs> εντάξει. ναι, είχα εντυπωσιαστεί. Το ε, ε, είχα... Νούμερο ναι, ε, ε, είχα... παπούτσι φοράς. 50. Είναι 9 πόντου. Ναι. 59. Δεν είναι παπούτσι, είναι κάτι άλλο. <laughs> Τέλο πάντων, ναι, τρέχα σε ένα κολεγιακό παιχνίδι και με έχει εντυπωσιάσει. Μου άρεσε πολύ. Ε, σε κολεγιακό κιόλα. Σε κολεγιακό, ναι. Έλε ναι. γιου. LSU. Μάλιστα. Έλε LSU LSU γιου. Και ήταν κάτι. ήταν τη φύση, δηλαδή. Yeah. Γενικά, εμένα μου άρεσαν αυτοί οι παίκτε που βγάζαν ενέργεια που ήταν. Στη θέση 4-5 και ήταν πολύ έτσι, με καρφώματα, με του κόστου για τέτοιο παιχνίδι. Θυμάμαι τότε μου είχε μιλήσει με πολύ μεγάλη φλόγα για τον Καρνέτ και για τον Γκέμπερ. Ναι, μου άρεσαν πολύ αυτοί. Ναι, επειδή ναι. και αυτοί ανταποκρίνονται στο ναι, στυλ ναι, ναι. αυτό που περιγράφει. Ακριβώ, ακριβώ. Ε, Κένιο Ο Κένιον Μάρτιν επίση. Ο Κένιον Μάρτιν. Ναι. Τρελό, ναι. αλλά. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Ναι, ναι, ναι. ναι, μου άρεσαν ναι. αυτοί οι παίπε. Μου άρεσαν. Και είχε αντιγράψει. Μου, προσπαθώ να τα αντλώ από το αρχείο μου, που κι αυτή είναι ψαγμένη διάσταση, ρε παιδί μου. Ε, εσύ έκανε μια κίνηση που δεν την έκανα πολύ. Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα αν την έκανε εκείνη την εποχή άλλο στην Ελλάδα. Δεξιά προ πίεση και βγήκε από αριστερά. Αυτό το κάνω Κέμπ Σον Κέμπ πάρα Σον Κέμπ, δεν θυμάμαι τώρα ποια κίνηση λε. Γενικά, εμένα μου άρεσε να παίζω κάθετα και ένα ναι. διάστημα πίστευα ότι εκτός από το να σκοράρεις, πρέπει να δείξει τον αντίπαλο ότι ε, υπερτερείς απέναντι το αθλητικά, να πας στο κάρφωμα, να, να, του, να, του, να τον κόψει. Δηλαδή, μου άρεσε αυτό το παιχνίδι το, με πολλή ενέργεια και προσπαθεί να, να επιβληθεί τον αντίπαλο από αυτές τις κινήσεις. Μ' άρεσε πολύ, ναι. Ε, η ΑΕΚ τι είδε σε σένα, πώς το είδε, πότε το είδε και ποιο από την ΑΕΚ το είδε. Κοίταξε, η ΑΕΚ ήταν, ε, έτυχα σε μια πολύ καλή έτσι, επο, εποχή της ΑΕΚ, ε. που, Έκανε μεν προθαλτισμό, αλλά έκανε και ένα παιδομάζωμα κάθε καλοκαίρι. Είναι η χρυσή εποχή της Ναι. Ε, και ήμουν τυχερό γιατί με πρόσεξε, με κάλεσε, με φώναξε. Έπρεπε να τα βρει με την Ολύμπια. Δεν ήταν εύκολο, ήταν δύσκολη μεταγραφή. Ε, και ήρθα στην, στην, Αθήνα, στην ΑΕΚ, σε μια ομάδα πάρα πολύ δυνατή, με, με παίκτες που όταν τον μπήκα στα μόνο αυτόγραφο δεν του ζήτησα. Ναι. Ε, και εντάξει, έπρεπε να πάρω τον χρόνο μου σιγά-σιγά να, να μάθω εκεί και να, να διεκδικήσω και εγώ το, το μερίδιο μου. Εκείνη την πρώτη σεζόν, ο προπονητή. Πολύ πολίτης... με καλαφαντάκι ο... που ναι. έφυγε τη χρονιά εκείνη η κεντροκοσμητική. Ε, ε, Καλά, ε, ε, Παναλάβω πολίτη στο τέλο τη σεζόν. Ο οποίο αυτό που με βοήθησε πάρα πολύ. Ο... Για να, ναι, να καταλάβω, ο, ο, ο κόσμο είναι, είναι το καλοκαίρι που έχει φύγει ο Ιωαννίδη. Σωστά, σωστά, μια μεταβατική κάπω σεζόν. Ε, με γνώριζε ο πολίτη από μικρέ εθνικέ ομάδε όταν ήρθε. Μου έδωσε περισσότερο χρόνο και το καλοκαίρι το αμέσω επόμενο έρχεται το coach Ιβκοβέση. Όπου και εκεί αυτό. Ε, γιατί είναι αυτό που είπα πριν, έκανε προχαλητισμό η ομάδα, αλλά επένδυε σε νέα παιδιά. Με έβαλε πάρα πολύ να παίξω, επένδυσε σε μένα, με βοήθησε πάρα πολύ, ήταν αυστηρό, ήταν δύσκολο, αλλά εμένα με, με ωφέλισε πολύ. Είχε πει κάτι τότε το Ιβκοβέση, που ξέρει. Ε, όχι ότι οι μεγάλοι προπονητέ δεν δίνουν το αγγέλ του τους νερό. Ε, Μερικέ φορέ συμβαίνει το αντίθετο. Ε, θυμάμαι όμω πόσο μα είχε εντυπωσιάσει γιατί εκείνη την εποχή ο Περιούλογο είναι ο καλύτερο ψηλό στην Ευρώπη. Δηλαδή είναι πρωταλληλή Ευρώπη με την Κίντερ, είναι ο βασικό έδραφο στην ελληνική Ιγκοσλαβία και έχει πει ότι αυτό το παιδί έχει στοιχεία σάβββητ. Mm. Ναι, οκ. Okay. Ε, εντάξει, δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι ούτε αυτό, α πω την αλήθεια. Θυμάμαι όμω ότι με τον Τούντα. Δεν είχα την ευθύνη ενό βετεράνου παίκτη. Δηλαδή δεν υπήρχε σε βάζω λίγο να κάνει βασικά πράγματα. Ή, ήμουνα πρωταγωνιστή ξαφνικά. Ε, εσύ είσαι λαρισαίο. Είναι η περιβόητη ιστορία με το, με το Γιώργο Παπανδρέου που λέει Λαέ του Βόλου και του λένε Μα πρόεδρο, είμαστε τη Λάρισα. Και λέει: Έλα, να δει το λαό τη Λάρισα που σε ξεπέρασε με τη φοβερή ρητορική ικανότητα, yeah. να καλύψω το δημοσθένη σε αυτά ο Γιώργο Παπανδρέου. Γιατί το λέω αυτό, μπερδεύω το βόλο και τη Λάρισα. Δηλαδή το λε και η ειρωνία τη τύχη ότι ένα γέννημα θέμα Λαρισαίο κάνει το μεγάλο ξεπέταγμα στο βόλο. Το θυμάσαι σε ένα τουρνουά Χριστούγεννα το 98. Ναι, το θυμάμαι αυτό. Με την ΑΕΚ ήμασταν. Εξαφνικά, α... δηλαδή εμφανίστηκε το όνομα του Ντικούδη στου τίτλου των εφημερίδων. Παίζεται με Παναθηναϊκό Ολυμπιακό και μπαίνει. Και τα, τα τσακίζει όλα ναι. μέσα. Ναι, αυτό ήταν. Ναι, πρώτη μου χρονιά πριν να ήταν αυτό. Πρώτη χρονιά, πρώτη χρονιά. Yeah, τουρνουά, είναι Δεκέμβριο ναι. του 1998. Μπράβο, ναι. ναι. Ε, εντάξει, ήταν τα λίγα παιχνίδια που έπαιξε την πρώτη χρονιά ναι. μέχρι το Επειδή δίνα από τα λίγα. Παιχνιά. Σωστό. Ναι, θυμάμαι ποιο τουρνουά Ναι, Ναι, ναι. Ε, τι βελτίωσε ε, τότε που το είχε απο... μάραζει το παιχνίδι σου, Τα πάντα. Έπρεπε να τα βελτιώσω. Ε, φτάνοντας στην ΑΕΚ, ε, ήταν ε, το επίπεδο πολύ ψηλό. Ε, έπρεπε να ανταγωνιστεί τον Αρλάουκα, τον Ιάκοβο, τον ε, Ντέβιντ David Άντερσεν, να παίξει με το αντί, αντίον του Ρέμπρατσα, του τέτοιου παίκτε. Οι Αμερικάνοι τη εποχή ήταν ε, 9 στου 10 από το NBA. Και εγώ ήρθα ένα παιδί που είχα αθλητικότητα. Στην Αφαδία μου φαίνονταν τα πράγματα σχετικά εύκολα, αλλά έπρεπε να μάθω να σουστάρω, να βάζω την μπάρα στο παρκέ, να είμαι πιο δυνατό, του αμυντικό, σίγουρα. Άρα έπρεπε να τα βελτιώσω όλα σιγά σιγά σε κάθε τομέα. Ε, ε, αισθάνεσαι ότι συστήθηκε για τα καλά στην πιάτσα σε εκείνο το αλή του μνήμη Μάτ Κυπέλου με τον Ολυμπιακό στο σεφ. Mm, ναι, κάπω ναι, γιατί ήταν ένα μάτι στο. Επειδή τη το... σεζόν, κατάλαβε κιόλα. Ναι, και μπράβο. η Άικα τον Ολυμπιακό. Αποκλείει τον Ολυμπιακό με ένα μεγάλο μάτι του Άγγελου τότε, το Κορονιού, θυμάμαι. Ε, ναι, και με τον Ολυμπιακό στο σεφ. Ήταν σχετικά έκπληξη και ψιλοσυστήθηκα τότε. Mm. Ναι, έχει δίκιο. Και φάγε και θε τη Μιούρσεπ. Τι η θέση του Μουρσοπ. Εντάξει, με τον Μάρτιν ε, είχαμε πολύ ωραία σχέση γιατί ε, αυτό ήταν πιο γνωστό, πιο αστέρα. Ναι, εγώ πιο μικρό, πιο ρεξάτο και συμπληρωνόμασταν τέλεια. τέλεια. Ε, ποιο είναι το σκεπτικό ενό παίκτη που λέει ότι αν ε, μπορούσα να κάνω κάποτε ένα τρίπλ-double figure θα ήθελα να είναι με πόντου, rebound και κλεψίματα. Και όχι με τάπε α πούμε ή με ασί που είναι το πιο συνηθισμένο. Εμένα μου άρεσε το κλέψιμο. Το κλέψιμο ξέρει τι σημαίνει για μένα. Ευδιασμό κάρφωμα. Ναι. Είναι αλληλουχία αυτό. Δεν είναι... Άρα, δηλαδή αυτό ήταν για μένα ένα κομμάτι που μου άρεσε στον μπάσκετ γενικά. Κλέβουμε, τρέχουμε, καρφώνουμε, παίζουμε αθλητικά. Γι' αυτό το έβλεπα έτσι. Και μετά, κάποια στιγμή φεύγει από την να... ΑΕΚ. Ναι. Ενώ έχεις έχει γεμίσει την πρίκα σου. Ναι. Έπρεπε να κάνω και ένα βήμα μπροστά μετά. Εντάξει, υπήρχαν σιρήνες τότε από το εξωτερικό, mm -hmm. ε, υπήρχαν πρωταθλήματα πιο δυνατά, μεγαλύτερα συμβόλαια, ε, μεγαλύτερες προσδοκίες ε, και επέλεξα να πάω έξω. Πηγαίνεις στη Βαλένθια, στο μεταξύ, για να γυρίσω τον πρόλογο μου, έχω, πει, έχω μπερδέψει το Χατζηχρέσο στο Δήμο από τα Τρίκα, αλλά έχω μπερδέψει ένα ο Δήμος από τη Λάρισα. Θα μπορούσε να γυριστεί επίσης και ένα remake ε, με άλλον τίτλο που θα λέει ο Δήμος από τη Βαλένθια. Δεν είναι και πολύ συγκινημένο το φαινόμενο ε, ένα παίκτη να πηγαίνει τρει φορέ στην ίδια ομάδα. Και άντε, βέβαια, αδερφέ, δηλαδή, να συμβεί αυτό στο ελληνικό ποτάσμα και να πα τρει φορέ στην ΑΕΚ ή τρει φορέ στη Λάρισα ή τρει φορέ, ξέρω εγώ, ο Φώτση πήγε τρει φορέ στον Παναμαϊκό. Αλλά να πα τρει φορέ στη Βαλένθια. Είχα έξι Τι αγάπη είχε. Τι έρωτα σου είχαν ζητήσει. Τι έρωτα σου είχαν ζητήσει. Τέσσερι καλοκέρια σε ρίχα πήγα τρία, θα μπορούσα να πάω έξι. Τέλο πάντων πήγα στη Βαλένθια. Ήταν πάρα πολύ καλή, καλό το όλο κλίμα, η ομάδα, η πόλη. Θυμάμαι πρώτη χρονιά από τα 8.500 συστήρια, τα 8.000 ήταν διαρκεία. Εντυπωσιακό. Ε, αλλά πάντα με ένα μέτρο για το να κυνηγήσω την Ευρωλίγκα. Ναι. Γι' αυτό και έφυγα και πήγα στη Μόσχα μετά. Ε, αλλά Πάντα κάθε καλοκαίρι είχα μια, μια ανοιχτή πόρτα να γυρίσω. Κάποιε εποχέ, κάποια καλοκαίρια σκέφτηκα ότι έχω ένα άλλο κίνητρο, μια καλύτερη ομάδα. Κάποιε άλλε περιπτώσει αποφάσισα να πάω πάλι πίσω. Εκείνη την εποχή έχει όμω την εμπειρία, είσαι ψημένο. Έχει πάρει με την ΑΕΚ Ποτάθλημα, έχει πάρει με την ΑΕΚ Κύπελο Ευρώπη, έχει πάρει με την ΑΕΚ Κύπελα Ελλάδο. Δηλαδή έχει συστηθεί για τα καλά. Δεν είσαι παίκτη που ακόμη ψάχνει να βρει την τα ταυτότητά του. Όχι, όχι. Και βαρέθη ήταν ένα μέγεθο πολύ μεγάλο για την εποχή. Έχει στόχο την Ευρωλίγκα και το Πρωτάθλημα. Είχε πολύ καλούς παίκτες, υψηλό μπάτζετ, είχε, είχε, μεγάλο, μεγάλα όνειρα. Ε, και προσπαθείς και είναι μια σεζόν, δηλαδή πώς μπορεί α, μια σεζόν να χαθεί μέσα σε ένα βράδυ. Αυτό που έγινε στην Τζεσεκά εννοώ. Τζεσεκά, ναι. Ε, δεν παίξαμε καθόλου καλά. Ήταν ε, ένα μάτσο που... εκείνη χρονιά έχει, εάν θυμάμαι καλά, 54-1. Κάτι τέτοιο. Ναι. Είχε 54 τέτοιο. 54 1 κατι τετοιο ναι ειχε 54 νικε και έκανε μια ήττα. Έκανε την ήττα στο μάτ που δεν έπρεπε. Με την Ταού στο με, Με την Στη Μόσχα και όλα μέσα. Στη Μόσχα, ναι, στο μεγάλο γήπεδο. Στο Λιμπίνσκι. Ε, Παραδόξω, το θυμάμαι λίγο καλύτερα, ότι το τελευταίο μα μήνα δεν είναι καλό. Είναι αυτό που σου δημιουργούν συνεχόμενες συνεχόμενε νίκε. Λίγο επαναπάβεσαι. Εμεί κάναμε 35 σε, σε ρίδι, α, είχε χάσει ένα μάτσα διάφορο εντελώ τη την Παρτσελώνα. Ναι, στη... ναι. Στο top 16. Αλλά... Συνεχόμενε νίκε ναι. σου δημιουργούν μια ασφάλεια, σου δημιουργούν ένα... μια αίσθηση ότι είσαι α... ε... ατρόμητο, δεν μπορεί να χάσει με τίποτα. Και εμεί φτάνοντα προ το Final Four, ε... δυστυχώ δεν πήγαμε ε... με το μαχαίρι στα δόντια. Δεν ήμασταν σε αυτή την νοοτροπία. Και αυτό δημιουργήθηκε από το όλη τη σεζόν που σαν πίσω μα που για εμά ήταν όλα εύκολα και δεν παντού. Πηγαίναμε στο Βαρσελόνα και δεν 20 στο ημίχρονο, ναι, ναι, ναι. το ημίχρονο. Το μάτι τελείωνε. Ε, στη Ρεάλ τα ίδια, κάποια στιγμή φτάσαμε στο φαναφόρ, δεν είμαστε στην καλύτερη κατάσταση από, ,τι, από, από ό, όσο θέλαμε και μοιραία πέσαμε πάνω σε μια Ταούλη που ήταν μια ομάδα ανερχόμενη με πολλά νέα αστέρια και ένα μάτς, ένα μάτς. Το χάσαμε. Ήταν απογοήτευση. Ε, μεγάλη, μεγάλη. Γιατί θεωρώ ότι είχαμε την ομάδα, είχαμε ε, τα ηχέγγια, ήμασταν προπονημένοι σωστά, αλλά ο τελευταίο αυτό μήνα και όλη αυτή η ατμόσφαιρα που μα έκανε λίγο πιο μαλθακού, μα κόστησε στο Final Φόρ. Πώ πέρασε εκείνη τη σεζόν, ήταν και ο Παπαλουκά. Ο Παπαλουκά έμεινε ή έφυγε το καλοκαίρι. <συσχύ> ναι, ναι, έφυγε το καλοκαίρι γιατί άλλαξε, ήρθε ο, Μεσσίνα Μεσίνα μετά, άλλαξε την ομάδα κάπω. Ε, κοίταξε, αγωνιστικά πάρα πολύ καλά. Από θέμα ζωή, ε, με δυσκόληψε, να σου αλήθεια η Ρωσία. Δεν είναι κάτι που είχα συνηθίσει. Ναι. Σαν ε, άνθρωποι εδώ του ήλιου μεσογειακοί, είναι, είναι δύσκολα. Αλλά ευτυχώ υπάρχει πάλι η Αγία Βαλένθια. Πάλι Με Αγία το Βαλένθια, που φέγγεζα ναι, ναι, τη ναι, ναι. Ήταν πάντα εκεί, ναι. <laughs> Έλα πίσω, κάνουμε μια ομάδα νέα, γιατί είχα άλλο, 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 άλλα σχέδια εκείνη τη σεζόν. Φτάσαμε μέχρι τελικό Κόμπα Del Rey. Αλλά όχι ομάδα για προαθλητισμό. Για μένα όμω με φέγγε. Ήταν καλή χρονιά. Ε, και τι είναι εκείνο το καλοκαίρι του 2006 που κάνει ένα παίκτη να, να επαναπατρίζεται. Και ε, σημαίνει... το καλοκαίρι που έρχεσαι για να παίξει τον Παναγενέκο. Ναι, εγώ από τα 20-21 μου χρόνια που πήγα στην ΑΕΚ μέχρι το, τα 30 που έγινε, ε, κάθε καλοκαίρι είχα στόχο την Ευρωλίγκα. Αυτό ήταν ο οδηγό μου και σε διάφορε μεταγραφέ που έκανα. Άρα το καλοκαίρι του 6, η ομάδα που έστησε ο Παναγενέκο, ε, το, 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 το γεγονό ότι έθινε και εμένα μέσα με στόχο την Ευρωλίγκα, ήταν μεγάλο κίνητρο. Και με το Final Four να γίνεται στην Αθήνα, κορεστό. Το Final Four στην Αθήνα, ναι, σωστά εάν σου ζητούσα να κάνεις μια πολύ γρήγορη μετάβαση από, στο, από το παίκτη Ιβκοβιτς στο παίκτη Ομπράντοβιτς, πόσες πόσε διαφορέ και πόσε ομοιότητε υπάρχουν. Uh, έχουν έχουν πολλέ ομοιότητε θεωρώ, αλλά uh, είναι δύο διαφορετικοί προπονητές. Δύο διαφορετικοί προπονητές. Uh, και του συνάντησα σε διαφορετικό κομμάτι τη καριέρα μου. Ο κόουτ Σίρκοβιτ, εγώ ήμουνα. Πιτσυρίκη. Πιτσυρίκη, μπορώ να πούμε βασιλικά. Με τον Μπράντοβιτ ήμουνα ένα παίκτη φτασμένο, έχοντα κάνει μια πορεία σχεδόν 10 χρόνια σε ομάδε. Ε, άρα είναι διαφορετικό το, το, το κομμάτι που του συνάντησα. Υπήρχε περιθώριο τότε, δηλαδή σου άλλαξε κάτι ο Μπράντοβιτ στον τρόπο με τον οποίο έπαιζε, στον τρόπο με τον οποίο αντιδρούσε, διαχειριζόταν. Ναι, τις έμαθα, έμαθα, πράγματα. Παρότι είχα πάει στα 30 μου πλέον ε, κοντά του, ε, έμαθα πράγματα. Είδα μια άλλη αντίληψη του μπάσκετ. Είδα λεπτομέρεια πολύ που ε, δεν το έχω δει. Δηλαδή πράγματα καινούργια, ακόμη και 30 χρονών. Αυτό τι σημαίνει το λεπτομέρεια. Αν ρωτήσει κάποιου, αν ρωτήσει όλου του παίκτε που έχουν δουλέψει με τον Ομπράδοβιτ και του πει ρε, εσύ, Δήμο, ρε, φίλε, ρε, οποιαδήποτε. Ε, και σου πει, ε, επίλεξε ένα στοιχείο που κάνει ξεχωριστό τον Ομπράδοβιτ. Ένα όμω. Όλοι θα πούνε τη λεπτομέρεια. Τι σημαίνει αυτό. Κόβει το μάτι του. Πολύ. Κόβει το μάτι. Ναι. Ξέρει να καταλάβει γιατί η ομάδα δεν έπαιξε καλά. Ξέρει να καταλάβει γιατί εσύ απέκτη τι έκανε λάθο ε, στο παιχνίδι. Και όχι τετριμένα, όχι βλέποντα 10 φορέ το βίντεο. Έχει καταλάβει εκείνη τη στιγμή ε, πού είσαι η ομάδα, τι έχει κάνει λάθο, ποια λεπτομέρεια πρέπει να αλλάξει, πότε πρέπει να βάλει φωνέ, πότε πρέπει να είναι λίγο πιο χαλαρό. Το αυτό πολύ. Επειδή λε πότε πρέπει να βάλει φωνέ, ε, τον ανάγκασε ποτέ να πάρει αυτό το μελιτζανί χρώμα. Εσύ προσωπικά. Είμαι σίγουρο, είμαι σίγουρο ότι θα το έχω κάνει. ναι. ναι. Είμαι σίγουρο. Τι είχε ο Παναθηναϊκός εκείνη τη σεζόν. Uh... Ε, επειδή το έχει πει και τρει φορέ μέχρι τώρα, ότι είχε το μεράκι, την επιθυμία, την έντονη, τη φιλοδοξία, το στόχο να πάρει μια Ευρωλίγκα. Και ο Παναθυνέκο σου έδωσε την ευκαιρία να πάρει την Ευρωλίγκα το 2007. Το χαρακτηριστικό εκείνη τη χρονιά είναι ότι πλην του Αλβέρτη, όλη η υπόλοιπη ομάδα δεν είχε κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Μέχρι όλοι οι παίκτε, οι ήταν πάρα πολύ γνωστοί και ονόματα κλπ. κλπ ε, δεν είχαν κανεί ναι. ε, την Ευρωλίγκα στην κατοχή του. Επομένω, μαζευτήκαμε ένα κράμα παικτών που είχαμε κάνει διάφορα πράγματα στην καριέρα μα ο καθένα, αλλά αυτό το που κυνηγούσαμε όλοι το είχαμε κατακτήσει. Ήταν πολύ Φωστό, σημαντικό. Σωστό. Ε, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο τελικό Παναθηναϊκός Τσέσκα Μόσχα. Ένα από του δύο-τρει καλύτερου τελικού στην ιστορία. Πώ τον βίαιστο. Και συν τσάλι είναι και διαμαντίδη αντίον του Παπαλουκά εκτό τον άλλο. Ήταν στο Άκα. Ε, Εμεί φτάσαμε εκεί που θέλαμε να φτάσουμε τελικό. Αποκλείδω στην ΤΑΟ, η οποία τα όνομα μου ξυπνούσε άλλε μνήμε. <laughs> ε, Παίζαμε όμω απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα. Τρομερή ομάδα. Και μεγάλο προπονητή με τον Θοδωρή τότε το, το, το στα καλύτερά του. Και έκανε και ένα τρομερό παιχνίδι. Τρομερό μάτσο. Ε. <σταλεί> νομίζω ότι. Εντάξει, ένα τελικό που στο τέλο πήγε στην κόψη του ξεραφιού. Έτσι, να βασίλονταν τα καλάθια με και μία τελική. Ψηλό τότε... κόρκερο που δεν συνηθίζει να Ναι, ένα με ο άλλο. Κοντεύουν οι δύο ομάδε να βάλουν 100 πόντε, δεν συμβαίνει εύκολα. Έβγαλε προσωπικότητα, ε, θυμάμαι <σταλείσαι> πάρα <σταλείσαι> πολύ ο Μάικο Μπατίστο, ο Σκάουσκα, ο Μίτσο έκανε πολύ μεγάλο φαναφόρ. Και εντάξει, πανεγύρισαμε στο τέλο. Αλλά ένα παιχνίδι που θα μπορούσε να πάει και στου άλλου. Να λέμε την αλήθεια. Ε, στο μεταξύ. Ε, Βγήκες τον πελάσου εκείνο το βάρη. Το θυμάσαι γιατί βρήκε τον πελάσου. Γιατί έχει βγει τον πελάσου, γιατί ο Παναμαϊκό είναι πρωταλληλή τη Ευρώπη. Το προηγούμενο βάρη Λάρισα έχει νικήσει τον Παναμαϊκό στο τελικό κυπέλο στο ποδόσφαιρο. τον γκολ του Ατσούα και βγαίνει και λε ε, ε, εκτό που Να δηλώνει και να δείχνει τη χαρά σου για τον τίτλο του Παναγενικού. Βλέπει και συγχαρητήρια και στη Λάρισα που πήρε το κύπελο Ελλάδο. Ναι, και στην πέφτουν οι Παναγενικοί. Ότι <σχ> πέφτουν κάποιοι, εντάξει. <σχ Bald neighborhood> Μικρό ήταν αυτό. Ε, ναι, είχε κερδίσει και στη Λάρισα το κύπελο. <Sfe at home> γιατί είμαι και. Φίλαθρο τη Λάρισα. Η επόμενη χρονιά. <Sfe kills. S gele> Δύσκολη. Δύσκολη. Ε, Ο Παναγενικό. Δεν πήγε καλά. Ο Παναγικό δεν πήγε καν. Δεν έφτασε στο Φαρανφόρ. Είχαμε μια ομάδα η οποία. ήταν μια ομάδα, μάλλον πρωταθλήτρια Ευρώπη, η οποία έπρεπε να αποδεχτεί να αφομοιώσει τον Σάρα με τον Βασίλη που επέστρεφε από, το... από την Αμερική. Άρα έπρεπε να βρούμε ρόλου. Μικρότερο χρόνο συμμετοχή σε όλου αναλογικά. Ήταν δύσκολη. Δεν, δεν μπορούσαμε να βρούμε τη χημεία που είχαμε τη σεζόν την προηγούμενη. Και φεύγει. Και φεύγει. Το 8. Και ξαναπα. Ναι. Βαλένθια. Πάντα θα υπάρχει μια Βαλένθια στη ζωή μα. Ναι, ναι, ναι. Είναι ωραία η Βαλένθια. Να ζει, δεν λέω ωραία, να ναι. παίζει. Έχει μπασκετική κουλτούρα. Πρώτα απ' όλα, εγώ... μου αρέσει πάρα πολύ η Βαλένθια γιατί έχει χρώμα μπάσκετ. Ε, το χρώμα τη Βαλένθια για το, το πορτοκαλί. Όχι, ήταν ωραία. Ε, κοίταξε, πήγα πάλι σε άλλη κατάσταση εκεί. Ήταν ο Φώτη ο Κασκάρη. Ναι, ήταν ο Κασκάρη τότε. Ομάδα Eurocar με ψηλού στόχου, ε, αλλά δεν πήγα σε καλό timing. Γιατί ήταν μια ομάδα η οποία ε, ψαχνόταν να αλλάξει, ε, να αλλάξει ρότα, να αλλάξει προπονητή. Ε, δεν, δεν δώσαν πολύ πίστοση στο φωτη ηταν Ήταν δύο-τρία χρόνια ήδη εκεί. Δύο χρόνια μάλλον ήδη εκεί. Αλλά όταν πήγα εγώ, κατάλαβα το κλίμα ήταν λίγο. Ε, την πιστεύουμε και δεν την πιστεύουμε την ομάδα. Επομένως, ξεκινώντα λίγο μέτρια, ε, προχώρησαν σε αλλαγέ. Ε, επειδή ξαναφύγω κι εγώ, δεν ήθελα να μείνω σε κάτι το οποίο ε, δεν αισθανόμουν άνετα. Και έφυγα από τα Χριστούγεννα κάπου εκεί. Ναι. Ε, από εκεί πέρα τώρα, εσύ είσαι πια 31. Εγώ με 31, 32. 32. 32, ναι. 32. Ε, η επόμενη σταθμή τη καριέρα σου, τι σου πρόσφεραν, Δηλαδή είναι ο Πανιώνιος, είναι ο Άρης, μια επιστροφή στην ΑΕΚ και ο ναι. Πάοκ. Κοίταξε, είναι ιστορικέ ομάδε. Ε, ε, εγώ αισθάνομαι τυχερό που μπήκα στην κουλτούρα του. Έζησα τη δική του ιστορία όσο ήμουν uh -huh. παίκτη, γιατί είναι ιστορικέ ομάδε. Έκανα φίλου. Ε, απλά δεν ήταν ομάδε υψηλού επίπεδου για να κάνει προαθλητισμό. Δεν ήταν ομάδε που διεκτούσαν πρωτάθλημα ή μεγάλη πορεία στην Ευρώπη. Ε, Έχοντα φτάσει όμω 32, 33, 35, κάποια στιγμή, νομίζω ε, ότι ήταν ένα πέρασμα το οποίο α, ε, μου άφησε πολλά θετικά. Με ξέρεις το γεγονός ότι δεν μπορούσα να πάμε για πρωτάθλημα, έτσι. Ναι. Ε, το, το ότι φόρεσες τη φανέλα του Άρη. Είχε μια συμπάθεια στον Άρη. Ναι, είχα, μικρό. Μπράβο. Γιατί να το κρύψω, μεν άλλωστε. Ε, Επίση, η τύχη σε στέλνει του πρώτου πόντου τη καριέρα σου στην Α1 να του βάλει εναντίον του Άρη στο παλέ. Το Αλεξάνδριο. Οκ. Okay. Ε, και εν συνεχεία παίζει στον Άρη. Υπάρχει ένα σκύρτιμα στην καρδιά για κάποιον που έχει μεγαλώσει συμπαθώντα μια ομάδα. Ναι. Το να παίζει για αυτήν ναι, κάποτε. Ναι. Είναι, 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 μαγικό το να μπαίνει στο Αλεξάνδριο. Ναι. Στο <laughs> γήπεδο <laughs> δημιουργεί κάτι. Ε, Επομένω, και από το NBA να έρχεσαι, το να πα να παίξει στο Αλεξάνδριο <laughs> είναι κάτι μαγικό. Είναι κάτι που είναι ένα διαφορετικό συνέστημα. Ανεξάρτητα αν εξάρτων, ο Άρης είναι μια ομάδα που κάνει τον αθλητισμό εκείνη τη σεζόν ή είναι μια ομάδα που θα βγει δέκατη. Είναι ένα από μόνο του συνέστημα διαφορετικό. Για μένα που μεγάλωσα με τον Άρη του Γκάλι, του Γιαννάκη και των λοιπών που έκανε πορείς στην Ευρώπη και πρωταθλήματα κλπ. Ήταν κάτι, κάτι, ωραίο. Ένα συνέστημα το οποίο μου έχει μείνει. Εγώ δεν ξέρω αν παρίστανε στον LC τότε σε στοιχιώνει. Δεν υπάρχουν στοιχεία ίσως σε μια μεγάλη καριέρα. Ε, πώς Πώ ένιωσε τη χρονιά που βίωσε τον νόστιμο νήμα στην ΑΕΚ που δεν ήταν καθόλου νόστιμο, Γιατί η ΑΕΚ υποβιβάζεται για πρώτη φορά στην ιστορία τη. Πολύ άσχημα. Πολύ άσχημα. Δηλαδή παίζει ΑΕΚ... σε μια τεράστια ομάδα. Ε, στην πρώτη θητεία σου τα έχει πάρει όλα, τα έχει σαρώσει και γυρίζει και πέφτει όχι μόνο πέφτει. πέφτει Πεφτιαστική, έπεσε... μάιο. <laughs> Όχι, δεν αυτό. Δεν αυτό. Η ΆΕΚ δεν έπεσε τον Μάιο. Η ΆΕΚ έπεσε τον Νοέμβριο. Και τι έγινε, Δηλαδή, εγώ συνένεσα στον να στην ΆΕΚ σε μια ομάδα που στα χαρτιά ήταν καλή. Και βλέπω ότι τον Νοέμβριο καταραίουν όλα. Φεύγουν παίκτε, προπονητέ, δεν υπάρχουν χρήματα. Και πρέπει να πάρουμε μια απόφαση. Τι κάνω, Φεύγω κι εγώ. Γιατί υπήρχαν και δυνατότητε να γίνουν προτάσει, αλλά ήταν η ΑΕΚ. Δεν σε yeah. μια ομάδα, Έχω, έχω μια σύνδεση με την ΑΕΚ. Και αποφασίσαμε να κάτσω από τον Νοέμβρη-Δεκέμβρη να το παλέψουμε. Αλλά μήνα με το μήνα τα πράγματα δυσκολεύαν ακόμα περισσότερο. Το αποτέλεσμα να φτάσουμε εκεί που φτάσαμε, πάρα πολύ άσχημο, ήταν όμω μια πορεία, η οποία το βλέπα ότι προ τα εκεί πάμε δυστυχώ. Mm -hmm. Δεν θύμιζε η ΑΕΚ αυτό, αυτή η mm -hmm. χρονιά διοικητικά, οργανωτικά, αγωνιστικά. Ήταν κάτι άλλο. είσαι όμω με όλο το θάρρο του και όλη την αγάπη που σου έχω του πω. Είσαι μαζόχα γιατί ξαναγυρίζει την ΑΕΚ μετά. <laughs> όταν, όταν η ΑΕΚ έχει πέσει ω μάνατζερ. manager, <laughs> τι είδε. Το... Σαν υπεύθυνο στην ομάδα, το πάρε, πάρεψε δηλαδή. Το έξι, βγήκαμε κατηγορία εκεί. Ναι, Εκεί βγήκαμε κατηγορία πρώτη. Με πολύ καλή χρονιά, με πολύ σωστό δέσιμο, οργάνωση, προετοιμασία, ρόστερ. Κάναμε το χρέο μα. Βγάλαμε την, την ΑΕΚ πάλι στην Αφάνα. Σωστό, σωστό. Yeah. Ε, κάποτε, εκείνη την εποχή, είχα ρωτήσει: πες μια φράση που τη χρησιμοποιεί πάρα πολύ συχνά, και μου λε: αλλά πλάκα μου κάνει. Yeah. Το, το έλεγε μια εποχή αυτό. Λοιπόν, είναι εγκεκριμένο και επιβεβαιωμένο. Αν σου έλεγε κάποιο το πρωί τη 1η Σεπτεμβρίου του 2006 που ξύπνησε ότι θα νικήσουμε του Αμερικάνου. Αυτό θα του έλεγε. Όχι, με την. Καλά, ρε, πλάκα μου κάνει. Του έχουμε, δεν έχει. Του έχουμε, τι του έχουμε. Έλα, ρε, κάνουμε αυτή Τι έχουμε. Τι έχουμε. έχουμε. Πώ του είχαμε. Ή, τι. Δηλαδή αυτό το, το εδώ, τον Λεμπρόν, τον Γουέι, τον Κρίσπο. Δύο πόδια, δύο χέρια. Δύο πόδια, Έχει αυτό. Βάλε ναι. με λίγο. Βάλε μα. Εγώ εμείς. ήμουν εκεί. Γιατί... Βάλε μα λίγο στο κλίμα. Ναι. Πώ προετοιμάζει η ομάδα για να παίξει αυτά. Καταρχά, ήμασταν μια ομάδα που πλέον είχαμε πάρει τα γαλόνια μα. Δεν ήμασταν ομάδα τη Φαλιάρα και. Το πώ πήραμε τα γαλόνια, και το κουβεντιάσουμε τα. Ναι. Ε, το μετάλλιο είναι μετάλλιο, ο τίτλο είναι τίτλο, ο χρόνο είναι χρόνο, αλλά η νίκη των Αμερικάνων είναι η νίκη από τον Αμερικάνον. Ναι. Ε, δεν υπάρχει πιο ωραίο παιχνίδι για έναν αθλητή από, το να, από κάτι που σου λένε δεν μπορεί να το κερδίσει αυτό. Είναι πρόκληση. Ναι. Εμεί ήμασταν μια ομάδα που ήμασταν καλοί, είμαστε πρωταθλητέ Ευρώπη και φτάναμε τώρα στο παγκόσμιο. Κάναμε τα παιχνίδια στην αρχή και φτάναμε τώρα στην πρόκληση. Στο μάτι το οποίο σου λέγανε και ταξί αυτή είναι καλύτερα από σένα. Αυτό δεν μπορεί να κερδίσει το ιδανικό. Ε, με το mentality αυτό λοιπόν, με την ποιότητα που είχαμε και το ότι είμαστε μια καλή παρέα και αγωνιστικά και μεταξύ μα και όλα αυτά, ήταν το ιδανικό. Ε, μπήκαμε εμείς στο παιχνίδι και λέμε πάμε να κερδίσουμε. Αν πήγαμε φοβισμένα θα χάναμε, δεν υπήρχε ναι. περίπτωση. Θα τρώγαμε 40. Τα χτίζαμε θα τρώγαμε 40 γιατί και αυτοί είχαν θέματα αμυντικά ναι, ναι. να βρεθούν να κάνουν που τα διορθώσαν στην πορεία. Αλλά αν, δεν, αν δεν είχαμε την, το mentality αυτό ότι πάμε να του κερδίσουμε, δεν πιστεύω ότι κερδίζαμε. Εντάξει. Όταν βρεθήκαμε πίσω με 13 πόντου, πρωτού αρχίζει ο Σπανούλης να ταχώνει, ο Παπαλουκά να μοιράζει όπω δίκιο ο Καρμέλο Άνδωνη και να τρέχει 43-44 πικ και ρολ. Ε, ο Διαμαντίδη, εσύ, ο Λάζο, ο Κακιού, ο Βασιλόπουλο, ε, ο Σόφο, ο Δοστροτήρα, Μπετονιέρα που λέει και ο Συγχωρημένο Συρίγο. Ε, όταν τα πράγματα πήγαιναν δύσκολα, ε, τι, τι, κράτησε την ομάδα αυτά? δηλαδή στο μείον 13, τι μα κράτησε όρθιο. Μα κράτησε αυτό, το ότι πιστεύαμε πάρα πολύ σε αυτού μα. Δεν απογοητεύομασταν. Εμεί είχαμε γυρίσει, το ξέρει πολύ καλά αυτό, πάρα πολλά παιχνίδια χαμένα. Και, να ξεκινήσουμε... και σε εκείνη τη διοργάνωση, τη Γιοτρία. Σε διοργάνωση, τη Γιοτρία και στον στο... μεγάλο δεμιτελικό με του Γάλλου, ένα χρόνο πριν. <coughs> το είχαμε σαν ομάδα. Δηλαδή, εντάξει, μέχρι να σφυρίξει ο διευθυντή μπορούμε να γυρίσουμε το παιχνίδι, μπορούμε να καλύψουμε μια διαφορά. Είχαμε και ρόστερ μεγάλο με την έννοια ότι και να βγουν δύο-τρει από την πεντάδα μπαίνουν δύο-τρει που είναι σάξη. Επομένω, το πιστεύαμε. Ποιο είναι ο ρόλο σε εκείνη την ομάδα, Τώρα που έχουν περάσει 16-17 χρόνια. Κοίταξε, έπαιξα 8 χρόνια. Ε, άλλαζε ο ρόλο μου. Ναι. λόγω στη διοργάνωση, τον προπονητή, ποι, ποιον είχα δίπλα μου, παίκτη, συμπέκτη, γιατί μπήκα σε μια ομάδα που στην αρχή ήταν άλλα παιδιά. Μπήκε και... σε μια ομάδα που ήταν ο Πετρόπουλο προπονητή. Ο, ο, Προ... ο Πετρόπουλο. Έδωσε τι κοιτάδε στο Δράκο που ξαναγύρισε. Ναι. Και μετά. Σωστά. Έμεινε μέχρι το Γιαννάκι και στο τέλο. Ναι, ναι. Ε, έκανα ό,τι μου ζητούσαν. άλλη χρονιά ήμουν βασικό 30 λεπτά, άλλη χρονιά έρχομαι από τον πάγκο 10-15. Έπρεπε να, είμαι, να δίνω ενέργεια, να κάνω αυτό που μου ζητάει προπονητή, γιατί η εθνική ομάδα αυτό είναι. Όλοι στου συλλόγου μα ήταν είμαστε πρωταγωνιστές και είχαμε από 15-20 σουτ. Τώρα η εθνική ομάδα πρέπει να προσφέρει αμυντικά, στα rebound, να είσαι καλό συμπαίκτη, όλα αυτά. του, του Ιωάννου του Βαγγέλη ή του έκοψε τη γραβάτα στη μύχτη ζώνη μετά το τέλο του Μητελικού. Έχει βάλει το χεράκι σου. Κάτι, πέρα, κάτι τέτοιο πράγματα. Όχι, του πήρατε τη γραβάτα. Του, πήρατε, του κόψε, τη γραβάτα, την με, πήρατε, τη γραβάτα. πήρατε και, τις φορές και τη φορέ. σαν Αυτό που λέω είναι έθιμο στην Κρήτη που κόβει τη γραβάτα και τη βράζει. Ναι. Ε, δεν φτάσαμε μέχρι εκεί να κόβει τη γραβάτα. Δεν φτάσατε, δεν φτάσατε, σωστό. Ε, μαρκαδόρο που βρήκε, από ποιον πήρε το μαρκαδόρο για να γράψει εκείνο το ωραίο σόκινγκ. Συνθηματάκια στον πίνακα των αποειδητήριων. Μακαδόρου είχαμε, εντάξει. <laughs> προπονητές είχαμε εκεί, γράφανε, κάναμε. <laughs> Δεν μετράνε όλα αυτά. <laughs> Το άλλο μετράει. <laughs> ε, σου έρθει και γίνεται να εφράσει να γράψεις Greek half balls. <laughs> ναι, γινόταν. Ε, ξεκάθαρα. Εντάξει, εκείνη τη στιγμή ήμασταν. Ε, ε, ήταν συναισθήματα πολύ έντονα ήταν αυτό το παιχνίδι, ήταν όλο αυτό που έλεγα πριν για την εθνική ομάδα αυτή. Δεν πίστευα πάρα πολύ. Είχαμε, το είχαμε πάρα πολύ. Γιατί χάσαμε μετά από τρει μέρε. Αδειάσαμε. Τι τελείως. δεν πήγε καλά, αδειάσαμε. αδειάσαμε, αδειάσαμε τελείω. Πανηγύρισαμε περισσότερο από όσο έπρεπε. Ε... Σκεφτήκαμε ότι δεν υπάρχει ομάδα να μα κερδίσει. Ίσως λίγο παραπαυτήκαμε. Δεν παίζω Gasol. Δεν Πίσω μια χώρα η οποία Είχε ήδη πανηγυρίσει ένα χρυσό ουσιαστικά. Ε, δεν μα έκανε καλό όλο αυτό. Αλλά και αγωνιστικά, νομίζω αδειάσαμε. Δηλαδή, κάναμε μια περπροσπάθεια με την Αμερική και δεν μπορούσαμε να, να ξανακάνουμε τόσο καλό παιχνίδι τόσο σύντομα. Την προηγούμενη χρονιά, το 2005, στο Βελιγράδι, που η εικόνα μα στην πρώτη φάση, και όχι μόνο στην πρώτη φάση, δηλαδή, OK, νικάμε του Γάλλου με μια τρομερή άμυνα και με το Λάζο να κάνει όργια, χάνουμε από του Σλοβαίνου. Μετά είναι η Βοσνία, υποφέρουμε με το Ισραήλ, υποφέρουμε 20 λεπτά με τη Ρωσία. Ποτέ κατάλαβα ότι θα πάρουμε το πρίσμα. Ε, ε, βρισκόμαστε 13-15 πόντου πίσω με τη Γαλλία. Ναι, εκεί. Το Μάτι με τη Γαλλία εκεί. είναι όλη η ιστορία. Ναι, το Μάτι με τη Γαλλία που. Εμά δεν μα ικανοποιεί το, το, το μπάσκετ που παίζαμε μέχρι τότε. Πιστεύαμε στην ομάδα αυτή, αλλά δεν μα ικανοποιούσε. Λέγαμε ότι μπορούμε να παίξουμε καλύτερα, μπορούμε να φτάσουμε πιο ψηλά σκόρ κλπ. κλπ. Και ευτυχώ στο μάτς με τη Γαλλία που πάλι δεν πήγαινε καλά, ε, ανταποκριθήκαμε και πήγαμε μέχρι τέλου. Μπήκε το μεγάλο σου του Δημήτρη. Ε, και νομίζω από εκείνη τη μέρα και μετά ξεκλείδωσε αυτή η ομάδα. Και έπαιζε καλύτερα. Τα προηγούμενα χρόνια, τις προηγούμενες επιχειρήσει τη Εθνική Ομάδα, πώ τι βίωσε. Πρώτα απ' όλα, έχει κάνει μια πολύ μεγάλη εμφάνιση στο λάθο match. Ε, γιατί λέω λάθο match πιθανότατα θα μπορούσαμε να έχουμε τσιμπήσει ένα μεταλλιάκι το 2003. Είναι το περιβόητο μάθημα με την Ιταλία, το θυμάσαι. Το θυμάμαι. Ναι. Έχεις... Oh. έχεις, παίξει καταπληκτικά σε ό,τι σε αφορά, αλλά η ομάδα χάνει. Χάσαμε, ναι. Χάσαμε μια ομάδα την οποία υποτιμήσαμε πάρα πολύ. Του είχαμε κερδίσει σε ένα-δύο φιλικά. Uh -huh. Ναι. Ε... Έτσι ήταν ο καουτ. Δεν παίξαμε καλά, καλύτερα από εμά. Δίκαια. Ε, η, υπόθεση των... που ουσιαστικά είναι το πρώτο... Το πρώτο... Το λες και πρώτο είναι το βάψιμα του πυρός της ομάδας που επρόκειτο μετά να, να πρωταγωνιστεί το, το, 2004 και εννοώ γιατί υπάρχει και ο Γιαννάκης πια στον πάγκο στους Ολυμπιακούς αγώνες, τι σου άφησε. Και αναφέρομαι πάλι σε εκείνο το μοιραίο μάτς με την Αργεντινή. Ναι. Εθνική ομάδα αυτό είναι. Εθνική ομάδα είναι knockout, παιχνίδια, που πιο πολλέ φορέ θα φύγει απογοητευμένο. Αυτό είναι σίγουρο. Θα φύγει με σκημένο το κεφάλι. Θα πρέπει να το διαχειριστεί. Θα πρέπει να πει ότι έρχομαι του χρόνο καλύτερο. Έρχομαι του χρόνου, ερχόμαστε όλοι μαζί. Δεν βρίσκουμε δικαιολογίε ε, να χάσουμε το καλοκαίρι το ένα το άλλο. Ερχόμαστε με πείσμα, ερχόμαστε με πίστη, ε, ώστε ένα κάποιο καλοκαίρι να χαμογελάσουμε. Αυτό το Ολυμπιακό Τουρνουά απέναντι και στην ε, Αμερικανική ομάδα και στην Αργεντινή μας έδειξε ότι ήμασταν ένα κλικ, δηλαδή χάσαμε δύο μάτς και με τους μέγενου Δε, στο Τσάκ, είχαμε την ποιότητα και μας, έδωσε, μας έδινε ε, πίστη για να βρούμε την επόμενη διοργάνωση με πιο ισοδοξία. Ε, το ζήτημα της πορείας σου και με την Εθνική Ομάδα και με τον Παναθηναϊκό και όλο αυτό που έζησες, όλη αυτή η εμπειρία, σε τι σε άλλαξε ως άνθρωπο, δηλαδή ε, τι σου έδωσε που έγινε εφόδιο στη ζωή σου. Εθνική ομάδα και Παναθηναϊκός. Ναι, όχι, εθνική, όχι μόνο τον Παναθηναϊκό, ενώ τον Παναθηναϊκό τον βάζω μόνο αν σώνει και καλά θα πρέπει η κατάκτηση της Ευρωλίγκας το 2007 να είναι σε συλλογικό επίπεδο το, το μεγαλύτερο επίτευγμα σε όλη, όλη, αυτή η πορεία σου, δηλαδή ο ίδιο παίκτη μπήκε στο μπάσκετ και ο ίδιο παίκτη έφυγε. Εντάξει, φεύγει γεμάτο ε, εμπειρίε, γίνεσαι πιο γεμάτο, φεύγει πιο γεμάτο, έτσι. Κάποια πράγματα για τα οποία ξεκινά να παλεύει από, από, παιδί όταν τα κατακτά, σου αφήνει ένα πολύ όμορφο συνέστημα. Το μόνο σίγουρο ότι είναι ότι εμένα δεν με αλλάζουν σαν άνθρωπο. Δηλαδή δεν πρόκειται να να, να ψηλώσω από κάτι τέτοιο ή να το πάρω στραβά. Εμένα μου έδωσαν ευχαρίστηση, μου έδωσαν... Ε, κάτι για το οποίο ε, είπα ότι άξισε να δουλέψω στη, στη, ζωή, στη ζωή μου, στην καριέρα μου. Μέχρι εκεί, όμως. Παρέμεινες οξύθυμος όπως ήσουν. Ναι. Το έχεις ακόμα. Ε, ε, είσαι ε, ακόμα οξύθυμος. Ε, Δεν μου θυμάμαι. Δηλαδή... Ε, ε, ε όχι, ήσουν Τότε... Δεν λέω να πάω να πλακωθεί για να, oh. να παίξει ξύλο, ρε παιδί μου, αλλά. Τότε ήσουν ο ο ναι. Στο, μην μου κολλάνε και πολύ, γιατί. Δεν ήμουν στο γήπεδο. Ναι, τώρα όχι, δεν υπάρχει λόγο τώρα, εντάξει. Ναι. Ε, τότε στο γήπεδο έβγαζα μία. <laughs> ε, έβγαζα νεύρο, ναι. Ε, οπότε είναι μια πολύ ωραία πασα αυτή για να σε ρωτήσω με ποιον παίχτηκαν τον πιο ωραίο πλακωμό. Λα ε, δεν λέω να παίξετε ξύλο και να σα αποβάλουν όπω συμβαίνει στο NBA όχι, να ανέβει στην εξέδρα. Αλλά με Υπήρχαν ποιον είχατε λυμμένο ποι... ζωνάρι και οι δυο σα. πολύ ξύλο με το, με το Σκόλα πάντα. Το που σκόλα. ήταν παίκτη ο οποίο ήταν αντίστοιχα για αυτό. Πολύ επαφή, πολύ τράβημα φανέλα, πολύ, πολύ δυναμικό. Θυμάμαι μια εποχή τον Ντεμιγκέλ. Το τον Ιάκη που είχε στον Ολυμπιακό. Ε, με πολλού Αμερικάνου. Οι οποίοι mm. οι Αμερικάνοι του άρεσε η επαφή, του άρεσε το ξύλο, του άρεσε αυτό το πράγμα. Ο δυσκολότερο αντίπαλο που βρήκε που αισθανόσουν ότι έπρεπε ο να, να φάει τα λυσάκια σου για να παίξει. Ο Γκασόλ. Ο Γκασόλ ο ο γασόλ, όποτε το παίξαμε ναι, με εθνική ομάδα ήταν κάτι, ένα φαινόμενο για μένα. Ναι, γιατί, η είναι, κλάση του ήταν η τέτοια. Η κλάση του είναι τόσο υψηλή που ε, είναι αυτό ο οποίο κρίνει το παιχνίδι για μένα. Και επιθετικά και αμυντικά. Γιατί. Υπάρχουν πάρα πολλοί Ευρωπαίοι παίκτε που έχουν αφήσει εποφ... εποχή. Αλλά δεν ήταν το ίδιο επιδραστική στην άμυνα. Αυτό είχε και αυτό. Δηλαδή μπροστά ήταν ένα ταλέντο εκπληκτικό και πίσω ήταν ένα παίκτη ένα τηλοβάτη τη άμυνα. Για μένα ήταν μοναδικό και το, το γεγονό ότι έπαιζε και καλοκαίρι, χειμώνα πάντα και σε υψηλό επίπεδο και ήταν κάθε καλοκαίρι και στην εθνική ομάδα ήταν, ήταν φαινόμενο. Με ποιον ο Δημοσδικούδη ήταν σαν τα δοχεία. Ποιο σε ήξερε πάρα πολύ, Βρέτα. Ο Νίκο. Ε? Ο Νίκο είναι φίλο, κουμπάρο, στο δωμάτιο όλα τα χρόνια μαζί. Ε, πολύ διαφορετικοί χαρακτήρε εγώ με αυτόν, ναι. αλλά κολλάμε απίστευτα. Και στο γήπεδο μέσα, με ποιον αισθανόσουν ότι όταν παίζατε μαζί κάτι καλό θα προέκυπτε. Γιατί ήξερε να σε διαβάσει, ήξερε πού θα πα, μπορούσατε να συνοηθείτε με τα μάτια. Ναι. Κοίταξε, ε, αυτό ήταν ένα συνέστημα που μας το, μου το έδινε εμένα ο Διαμαντίδη, ο Μίτσο, δηλαδή και στην εθνική ομάδα και στον Παναγιώτο. Είσαι ένα playmaker ο οποίο ήξερε ότι παίζει για την ομάδα, παίζει για αν είσαι μόνο του στην μπάλα. Ε, σου έγραψε αυτό το συνέστημα. Και απ' την άλλη, με τον Νίκο που πάντα παίζαμε μαζί, είχα, ήξερα ότι είχα κάποιον ο οποίο ε, δεν μα έπρεπε Και Στην άμυνα θα κυνηγήσει, θα χτυπήσει, θα, θα είναι πάντα εκεί. Είναι επίθεση να το δώσει το εύθερο σου ή θα πάρει τον drive, δεν καταλάβαινε τίποτα. Ε, εάν γυρίζεσαι τη ζωή σου πίσω και την καριέρα σου και όλα αυτά που έζησες και πέτυχες, ποιο λάθος θα διόρθωνες. Ποια λανθασμένη επιλογή. Ποιο λάθος. Δεν ξέρω, δεν το έχω. Δεν το σκέφτομαι αυτό. Το ακούω συχνά που το συζητάνε. Ναι. Εγώ νομίζω ότι μια πορεία που την έχει κάνει δεν πρέπει να την ακυρώσει. Ούτε να την ακυρώσει, ούτε να την, να ναι. να την ξεψαχνίζει πολύ. Γιατί μια επιλογή που έκανε πριν 15 χρόνια, πριν 10, υπήρχαν λόγου που την έκανε. Τώρα μετά, εμπειρικά, λε ότι μπορεί να έκανε λάθο εκεί. Αλλά οκ. Okay. Ε, τότε με, έτσι έκλεισε. Είμαι εντάξει με αυτό. Ναι, το αγοράζω δηλαδή. Και όσο έχει αγκριάθει να δώσω, το αγοράζω. Ναι, κάπω έτσι. Έχει σκεφτεί ποτέ. Εντάξει, επειδή μου απαντήσει για να ξαναγυρίσουμε τώρα που φτάνουμε στον επίλογο, σε εκείνο που πα στην αρχή, ε, τι θα έχει κάνει στη ζωή σας, αν δεν υπήρχε μπάσκετ. Uh, δεν ξέρω. Με τον αθλητισμό κάτι θα έκανα. Μ' αρέσει, ο αρέσει ο αθλητισμό. Αρέσει... Μπήκα και στην Εγμιστική Ακαδημία μια εποχή. Ήθελα να κάνω κάτι σχετικά με τον αθλητισμό. Μ' άρεσε και οι στρατικέ σχολέ πολύ. Δεν ξέρω τι θα έκανα. Χημικό δεν θα γινόσουν γιατί σχεδόν τη χημία μου. Όχι, με τίποτα. Με τίποτα. Κάτι θα βρίσκαμε να κάνουμε. Σίγουρα είναι αυτό. Ε, τα παιδιά σου, για να κοιτάξουμε την επόμενη μέρα, ε, τα σπρώχνει στον αθλητισμό. Ναι, τα σπρώχνω. Ναι. Δεν τα σπρώχνω για να κάνω καριέρα. Δεν είναι κάτι που θα το επιλέξω εγώ ή θα το πιέσω εγώ. Αλλά εμένα ο αθλητισμός μου άφησε πέρα από το κομμάτι του προαθλητισμού, της φήμης, φήμη των επιτυχιών, μου άφησε και ένα κομμάτι πιο πριν, ε, πολύ σημαντικό, φιλίες στα παιδικοφηβικά, τότε στη Λάρισα, ε, ανθρώπους που με βοήθησαν, ε, ταξίδια, επιτυχίες, αποτυχίες. Μέχρι τα 18 όλα αυτά, έτσι. Ε, αυτό θα το θέλω να το βιώσουν τα παιδιά μου, ναι. Αυτό το κομμάτι του ερασιτεχνικού αθλητισμού, της παρέας και των ε, αναπτυξιακών ηλικιών, μου αρέσει, θα ήθελα να το βιώσουν. Λοιπόν, και επειδή εγώ είμαι, τώρα που φτάσαμε στο τέλο ο Παδός, που συνήθως τα μυθιστορήματά του, όπως τα άρχιζε, με έναν αντίστοιχο τρόπο τα τελείωνε. Ε, εάν θα έπρεπε να βγάλει ένα βιβλίο που δεν θα είναι all-around, ε, εγχειρίδιο μπάσκετ προς τα παιδιά, αλλά ήταν η αυτοβιογραφία, ήταν πάλι η αφεντομουτσουνάρα στο εξώφυλλο, mm -hmm. τι τίτλο θα είχες που θα ήταν «Τικούδης» και θα ήταν η ζωή του «Τικούδης» στο μπάσκετ. Τί τίτλο, ε? Ένα παιδί απ' τη Λάρισα. Ένα παιδί απ' τη Λάρισα. Ο Δήμος απ' τη Λάρισα. Ευχαριστώ. Και εγώ. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Δήμο Δικούδη. Αυτό ήταν άλλο ένα επεισόδιο από τα Lost Tapes. Εδώ στο Trace and Chase με την υποστήριξη τη Δίκη Σας Σα ευχαριστούμε που και σήμερα είσαστε μαζί μα. Ραντεβού την επόμενη φορά στο επόμενο επεισόδιο των Lost Tapes. Γεια σας.